Και πάμε να καλησπερίσουμε την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Κυρία Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου. Θα ξεκινήσω ρωτώντας πώς είδατε την προσέλευση των μαθητών στα σχολεία, σε τι ποσοστό προσήλθαν, πόσοι έμειναν στο σπίτι και μέσω διαδικτύου θα συνεχίσουν τα μαθήματα. Κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα έγινε ένα δεύτερο πολύ σημαντικό βήμα. Μετά την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία άνοιξαν τα σχολεία για τους μαθητές τρίτης λυκείου, σήμερα προσήλθαν στο σχολείο οι μαθητές των υπόλοιπων τάξεων του λυκείου, πρώτης και δευτέρας λυκείου, καθώς και οι μαθητές του γυμνασίου. Βήμα-βήμα, προσεκτικά, πάντοτε στη βάση των οδηγιών των ειδικών. Με όλα τα μέτρα προστασίας, όλα τα μέτρα πρόληψης. Είχαμε πολύ καλή συμμετοχή. Είχαμε συμμετοχή πολύ καλή από τους μαθητές και βεβαίως και οι εκπαιδευτικοί ήταν στις θέσεις τους. Όλα τα μέτρα τηρήθηκαν στην εντέλεια. Είχαμε ποσοστό χαρά. Δεν έχουμε ακόμα συγκεντρωτικά. Μπορώ να σας πω από κάποια σχολεία που είδα εγώ. Κοιμάνθηκαν γύρω στο 70%. Επισκεφθήκαμε σήμερα μαζί με τον Πρωθυπουργό ένα γυμνάσιο στην περιοχή του Παγκρατίου, όπου εκεί είδαμε ήδη ισόμαση ακριβώς την τήρηση των μέτρων υποδειγματικά. Τμήματα εκπεριτροπής, 1,5 μέτρο απόσταση, αντισηπτικά σε κάθε τάξη, σε όλους τους χώρους του σχολείου. Οδηγίες του ΕΟΔΗ που έχουν σταλεί σε όλους. Αυτό που είδαμε πριν από λίγο στο ρεπορτάζ ότι έγινε στη Γαλλία, όπου βρέθηκε σε μια περιοχή ένα κρούσμα σε σχολείο και έκλεισαν στη συνέχεια 8 σχολεία. Εμείς πώς θα αντιδράσουμε, ποιο είναι το πρωτόκολλο του Υπουργείου? Υπάρχει, κύριε Χατζηνικολάου, πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, το οποίο έχουν εκδώσει οι ειδικοί της Επιτροπής ακριβώς Δημόσιας Υγείας, το οποίο προβλέπει ότι σε περίπτωση κρούσματος δεν κλείνει συνολικά το σχολείο όπως γινόταν αρχικά, παρακλίνει το τμήμα. Και από εκεί και πέρα ακολουθεί τη διαδικασία της ιχνηλάτησης. Έως τώρα, χτυπάω ξύλο, με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων δεν είχαμε καμία τέτοια περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε προσεκτικοί, πηγαίνουμε βήμα-βήμα και πάντοτε στη βάση των οδηγιών των ειδικών. Και πρέπει να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι στο σχολείο τα μέτρα τηρούνται πραγματικά στο ακέραιο. Περισσότερο από ότι όταν τα παιδιά είναι αλλού εκτός σχολείου. Άρα, σήμερα είδαμε και διαλύματα με αποστάσεις ασφαλείας. Είδαμε γυμναστική να γίνεται με τις αποστάσεις, απαιτούμενες αποστάσεις. Όλα κυλούν όπως ακριβώς έχουν υποδείξει οι ειδικοί. Τώρα, πείτε μου, σας παρακαλώ, οι πανελλαδικές εξετάσεις. Με ποιο τρόπο θα γίνουν, ποια μέτρα θα εφαρμοστούν. Θέλουμε να μας περιγράψετε απλά τη διαδικασία των εξετάσεων. Η Επιτροπή των Ειδικών, κύριε Χατζηνικολάου, έχει αποφανθεί ότι τα ίδια μέτρα θα εφαρμοστούν καταρχήν και στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή, δεν θα μπορούν να υπάρχουν, θα υπάρχει αυτό το 1,5 μέτρο απόσταση από μαθητές και από εκπαιδευτικούς. Η χρήση της μάσκας είναι προαιρετική. Όπως ακριβώς είναι και στο σχολείο προαιρετική. Άρα εφαρμόζονται ακριβώς τα ίδια μέτρα. Οι πανελλαδικές ξεκινούν για τα γενικά λύκεια στις 15 Ιουνίου και για τα επαγγελματικά λύκεια στις 16 Ιουνίου. Ευελπιστώ ότι μέχρι τότε, σύμφωνα και με το σχέδιο συνολικό της κυβέρνησης, θα έχουμε προχωρήσει ακόμα περισσότερο στην ευρύτερη αποκλιμάκωση των μέτρων. Ο πρώην Υπουργός Παιδείας, ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φίλης, θεωρεί ότι ήταν αχρίαστο το άνοιγμα των σχολείων, ότι μπορούσε να ανοίξει μόνο η τρίτη λυκείου που έχει μπροστά τις πανελλαδικές και ότι για πολύ λίγες ουσιαστικά ώρες διδασκαλίας μπαίνουν σε κίνδυνο πολλές οικογένειες. Τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, έχουμε πάρει το πράσινο φως των ειδικών. Οι ίδιοι οι ειδικοί έχουν συστήσει το άνοιγμα των σχολείων. Δεύτερον, έχουμε πάρει όλα τα μέτρα προστασίας και πρόληψης. Τώρα βλέπουμε στο ρεπορτάζ σας να βάζουν αντισηπτικό ακριβώς μαθητές. Τρίτον, μελέτες δείχνουν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τα παιδιά, όσο μένουν μακριά από την εκπαιδευτική διαδικασία, μπορούν να έχουν σημαντικές συνέπειες. Γι' αυτό λοιπόν, από τη στιγμή που πρώτον οι ειδικοί έχουν δώσει το πράσινο φως, δεύτερον έχουμε τηρήσει όλα τα μέτρα προστασίας και πρόληψης, έχουμε ένα χρέος ως πολιτεία να βοηθήσουμε, να επιτρέψουμε στα παιδιά μας να επιστρέψουν και πάλι στην κανονικότητά τους. Γιατί αυτή είναι η κανονικότητά τους, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι το σχολείο. Αυτό είναι το φυσικό τους περιβάλλον και εκεί ακριβώς όπως είδαμε κιόλας, τηρούνται ακόμα καλύτερα τα μέτρα προστασίας και πρόληψης. Και από ότι όταν τα παιδιά είναι έξω σε πλατείες και το καθεξής. Για τη νέα σχολική χρονιά, πρέπει να μας πείτε τι θα γίνει. Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι? Θα χτυπήσει ίσως νωρίτερα από τις άλλες χρονιές? Μπορεί η 1η Σεπτεμβρίου να είναι ένα ορόσημο?
Ο προγραμματισμός αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, είναι για την 1η Σεπτεμβρίου, πράγματι νωρίτερα. Όπως επίσης οφείλουμε να επισημάνουμε ότι και τώρα, όλο αυτό το διάστημα μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, εστιάζουμε στην κάλυψη της ύλης. Δεν θα γίνουν προαγωγικές εξετάσεις, δεν θα γίνουν απολυτήριες εξετάσεις. Γιατί? Για να κερδίσουμε σημαντικό χαμένο έδαφος, να εστιάσουμε στην κάλυψη της ύλης. Το ίδιο θα γίνει και στις αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου ακριβώς να καλυφθεί ύλη, την οποία δεν μπορέσαμε να καλύψουμε εξαιτίας της πανδημικής κρίσης. Τώρα έρχομαι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Καταρχήν θέλω να μου πείτε τι θα γίνει με τις κάμερες. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, έχει ψηφιστεί μια διάταξη η οποία αφορά στην σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Όταν η πολιτεία δίνει τη δυνατότητα και στην ουσία λέει σε παιδιά να μείνουν σπίτι για την προστασία και της ατομικής υγείας αλλά και της δημόσιας υγείας, έχει την αυτονόητη υποχρέωση να φροντίσει ούτως ώστε και τα παιδιά αυτά να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προβλέψαμε μια ειδική ρύθμιση, όλος εξαιρετικός, η οποία εφαρμόζεται μόνο σε περίοδο πανδημικής κρίσης. Αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί, γι' αυτό ρωτώ. Η οποία προβλέπει τη δυνατότητα για σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, ταυτόχρονη διδασκαλία δηλαδή του εκπαιδευτικού στα φυσικά πρόσωπα μέσα στην τάξη και ταυτόχρονη μετάδοση στα παιδιά που είναι στο σπίτι. Το τονίζω. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί εμείς ως πολιτεία, κύριε Χατζηνικολάου, λέμε στα παιδιά αυτά: μείνετε σπίτι. Μπορείτε να μείνετε σπίτι για να προστατεύσετε το κοινωνικό σύνολο. Δεν μπορεί η πολιτεία να μην κάνει κάτι για να δίνει στα παιδιά αυτά πρόσβαση στην εκπαίδευση. Θα επιμείνετε επομένως. Κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε πει, είναι υποχρέωσή μας. Έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση, έχουν εκδοθεί σχετικές πράξεις. Να διευκρινίσω το εξής. Έχει ληφθεί απόλυτη μέρημνα για όλα τα προσωπικά δεδομένα. Δεν επιτρέπεται η καταγραφή και αποθήκευση. Η λήψη εστιάζει αποκλειστικά στον πίνακα και στον εκπαιδευτικό. Έχει ληφθεί απόλυτη μέρημνα προκειμένου ακριβώς και να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα. Επειδή ο χρόνος. Εκπαίδευση ως οφείλουμε. Επειδή ο χρόνος πιέζει, θέλω μερικές πολύ σύντομες απαντήσεις. Για παράδειγμα, γιατί επαναφέρετε την Τράπεζα Θεμάτων από τη στιγμή μάλιστα που έχει λειτουργήσει μόνο μία φορά και έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων? Κοιτάξτε να δείτε. Η Τράπεζα Θεμάτων βοηθάει στο να υπάρχει ένας κοινός βαθμός δυσκολίας θεμάτων, στο να υπάρχει ένας ενιαίος μηχανισμός αξιολόγησης, στο να καλύπτεται η ύλη σε όλα τα σχολεία της χώρας, στο να αποφεύγονται μαθησιακά κενά από τάξη σε τάξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα ότι βεβαίως κοιτάμε το δίδαγμα του παρελθόντος, κοιτάμε πώς έχει εφαρμοστεί η Τράπεζα Θεμάτων, προκειμένου ακριβώς να επιφέρουμε τις απαραίτητες βελτιώσεις. Είναι όμως ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τη συνολική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο ίδιο νομοσχέδιο έρχεται και η βάση του 10 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εξηγήστε μου το σκεπτικό αυτής της απόφασης σας, παρακαλώ. Κοιτάξτε να δείτε, το είχαμε πει και προεκλογικά. Θεωρούμε ότι οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει η βάση του 10. Προβλέπουμε συγκεκριμένα μέτρα για την προαγωγή. Προβλέπουμε συγκεκριμένες ρυθμίσεις, προκειμένου ακριβώς να εξασφαλίζεται ότι... Συγγνώμη, υπάρχει ένα θέμα της σύνδεσης. Με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε καθαρά. Ναι. Προβλέπεται λοιπόν ένα συγκεκριμένο μηχανισμό αξιολόγησης, όπως ακριβώς είχαμε πει. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό οι μαθητές να αξιολογούνται σε ίσες βάσεις, αν θέλετε, και θεωρούμε πολύ σημαντικό και αυτό το μέτρο μαζί με μια σειρά άλλων μέτρων, όπως είναι και η εισαγωγή των νέων θεματικών στο υποχρεωτικό ρολόγιο πρόγραμμα, το σύγχρονο σχολείο, το οποίο εστιάζει στις νέες δεξιότητες. Δεξιότητες ήπιες, δεξιότητες ζωής, νέες θεματικές όπως είναι ο θελοντισμός, η επιχειρηματικότητα, η ρομποτική, η οδική ασφάλεια. Όλα αυτά μέσα στο υποχρεωτικό ορολόγιο πρόγραμμα, προκειμένου να βγάζουμε στην κοινωνία πιο σφαιρικά διαμορφωμένους πολίτες. Κυρία Υπουργέ, έχω πολλά ερωτήματα. Δεν έχω καθόλου χρόνο, δυστυχώς. Πρέπει να κλείσουμε. Θέλω, κλείνοντας, ένα πολύ σύντομο σχόλιο σας για το πώς νιώθετε ως αφορισμένοι πλέον. Από τον Μητροπολίτη πρώην Αιγυαλίας Αμβρόσιο, και εσείς και ο Πρωθυπουργός είχατε εντός εισαγωγικών την τύχη να σας περιλάβει και να σας αφορήσει. Κύριε Χατζηνικολάου, θα μπορούσα να απαντήσω με πολλούς τρόπους στο συγκεκριμένο θέμα. Θα ήθελα όμως να μείνω στο εξής. Ο καθένας μπορεί να λέει και να πράττει όπως κρίνει. Εγώ θεωρώ ότι κινηθήκαμε υπεύθυνα, με γνώμονα πάντοτε την προστασία της δημόσιας υγείας και το δημόσιο συμφέρον, προκειμένου να προστατεύσουμε τους πιστούς κάθε δόγματος. Και αυτό
παρά την εξαιρετική δυσκολία του εγχειρήματος και το πολύ δυσάρεστο του όλου εγχειρήματος. Κύριε Χατζηνικολάου, έχω ίσχυε τη συνείδησή μου. Τα υπόλοιπα δεν με αφορούν. Ας μην αφήσουμε όμως κάποιες ακραίες θέσεις και πράξεις να μαυρώσουν το κλίμα και όλα αυτά τα σημαντικά που κερδίσαμε όλοι μαζί ενωμένοι.